μεγάλη προσφορά στους κατοίκους του Βορείου Εύρου από γνωστή εταιρεία. Σε τι αφορά ο σχηματισμός Time to Act που θα υλοποιηθεί στην περιοχή. Άγωνο τύπου Α χαρακτηρίστηκε ύστερα από χρόνιο αίτημα το νοσοκομείο Δημοτήχου. Ποια θα είναι τα ωφέλη από τον χαρακτηρισμό αυτό. Μήνυμα αντίδρασης στα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη 8 Απριλίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Με μια συνεργασία πρότυπο για την περιοχή, η εταιρεία Ισμαήλος ΑΕ στέκεται ουσιαστικά και άμεσα δίπλα στους κατοίκους του Βορείου Εύρου. Ειδικότερα, η εταιρεία με το πρόγραμμα Time to Act διαθέτει ένα στόλο οχημάτων στην υπηρεσία των δημοτών της περιοχής για την εξυπηρέτησή τους με τη συνεργασία εθελοντών. Στη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η χώρα μας λόγω της πανδημίας, η εταιρεία Ισμαήλος ΑΕ και η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών στέκεται δίπλα στους ακρίδες με μια συνεργασία που αποτελεί πρότυπο για την εποχή μας. Η πρωτοβουλία του Πάνου Ισμαήλου έγινε αποδεκτή από τη Δημοτική Αρχή Ορεστιάδας και τον Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο συνεργατικός σχηματισμός Time to Act που σκοπό έχει να συμβάλλει στην ανάγκη που υπάρχει ώστε οι κάτοικοι της περιοχής του Βορείου Εύρου να παραμείνουν ασφαλείς στο σπίτι. Το Time Act θα λειτουργεί στα πρότυπα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και η δράση του θα είναι εθελοντική. Παραλάβαμε σήμερα 6 αυτοκίνητα Mercedes για την υλοποίηση αυτής της μεγάλης πρωτοβουλίας, ενός προγράμματος που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την τοπική κοινωνία, της εταιρείας Α Ισμαήλος ΑΕ και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, που σκέφτηκαν και με τη δική μας συνδρομή υλοποιούν αυτό το μεγάλο project που θα αφορά στην συνεχή βοήθεια και εξυπηρέτηση των δημοτών στη Δημοτική Ενότητα Τριγώνου και στη Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου, έτσι ώστε από τη μία κανείς να μην νιώθει αβοήθητος, εμπράκτως να μπορούμε να τον εξυπηρετούμε σε όποια αγορά χρειάζεται, σε όποιο πιστοποιητικό χρειάζεται, σε όποια συναλλαγή χρειάζεται και από την άλλη να εφαρμόσουμε στην πράξη το μένουμε σπίτι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εταιρεία Ισμαήλος ΑΕ, την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, τους αγαπητούς συνδημότες μου, τον Δημήτρη τον Τζάμογλου, τον Διευθυντή του Λυκείου των Δικαίων και τον Σαράντη τον Μπαχτσιβανίδη, που ήταν αυτοί που μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που έχουν όλα αυτά τα χρόνια με την εταιρεία και κυρίως με τον κύριο Πάνο Ισμαήλο, βοήθησαν προς την κατεύθυνση της υλοποίησης αυτού του προγράμματος. Αξιότιμοι κύριοι, η τοπική κοινωνία σας οφείλει πολλά. Θεωρώ ότι θα έχει επιτυχία αυτό το πρόγραμμα και μέσα από την καρδιά μου ειλικρινές ευχαριστίες στον κύριο Ισμαήλο που για ακόμη μία φορά με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει το πραγματικό του ενδιαφέρον για την περιοχή και κυρίως για την περιοχή του Τριγώνου και του Κυπρίνου. Κύριε Δήμαρχε, αυτό είναι το αρχικό. Αυτό είναι το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Θα υπάρχει η γραμμή επικοινωνίας, έχει ανοίξει μια πλατφόρμα, θα ικανοποιούνται τα αιτήματα μέσα σε ένα 24ωρο όλων των συνδημοτών. Θεωρούμε όμως ότι αυτή η κίνηση μπορεί να έχει και συνέχεια, γιατί η ευαισθησία του κυρίου Ισμαήλου είναι δεδομένη. Η εταιρεία παρέχει προς χρήση αυτοκίνητα για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Δημιουργήθηκε ειδική ομάδα εθελοντών με επικεφαλής τον Σαράντη Μπαξεβανίδη και Δημήτρη Τσάμογλου και θα εκτελούν καθημερινά το σχέδιο υποστήριξης των κατοίκων που έχουν ανάγκη. Τα χωριά που θα καλύπτονται από το πρόγραμμα είναι Δίκαια, Δήλοφος, Κρυός, Πάλι, Καναδάς, Άρζος, Μαράσια, Ελιά, Θεραπιό, Κόμαρα, Μιλιά, Ορμένιο, Πεντάλφος, Πετρότα, Πλάτη, Φτελιά, Σπήλαιο της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, Κυπρίνος, Γαλήνη, Ζώνη, Μικρή Δοξιπάρα, Χελιδόνα, Φυλάκιο, Ομόβουνο, Κέρμος της Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου. Η βοήθεια της συνεχούς τροφοδοσίας όλων των κατοίκων της περιοχής με προτεραιότητα εκείνους που έχουν αυξημένες ανάγκες είναι μέρος ευθύνης της εταιρείας και η διανομή κατοίκων είναι δωρεάν όπως και όλες οι ενέργειες του Time to Act. Μία φορά αποδεικνύεται περίτρανα ότι η οικογένεια του κυρίου Αντώνη Ισμαήλου και ουσιαστικά μέσω του ιού του Πάνου δηλώνουν εμπράκτως για άλλη μία φορά τη συμπαράστασή τους στον Σοβόριο Εύρο, σε ένα κομμάτι του Δήμου Ορεστιάδας, στις Δημοτικές Ενότητες Τριγώνου και Δημοτικές Ενότητες Κυπρίνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους όσους συνέβαλαν να πάρει σάρκα και οστά αυτό το εγχείρημα.
Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Άγωνο τύπου Α χαρακτηρίστηκε ύστερα από χρόνιο αίτημα το νοσοκομείο Δημοτήχου. Το αίτημα είχε κατατεθεί από την τοπική κοινωνία αλλά και από φορείς. Ο νέος χαρακτηρισμός φέρνει πολλαπλά ωφέλη, καθώς μεταξύ άλλων θεωρείται ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον των γιατρών και τα κίνητρά τους για να εργαστούν στο Δημότυχο. Η ικανοποίηση επικρατεί στον ιατρικό κόσμο του Εύρου, καθώς όλα δείχνουν ότι το νοσοκομείο Δημοτήχου θα χαρακτηριστεί άγωνο τύπου Α. Αυτό σημαίνει, όπως εκτιμούν οι γιατροί, ότι θα είναι ευκολότερη στελέχωση του νοσοκομείου. Αδιαφυσβήτητα είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση, μπορώ να πω, γιατί ένας αγώνας που κάνουμε επίμονα, μεθοδικά, συστηματικά, ως Ιατρικός Σύλλογος Εύρου, εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, στέφεται με επιτυχία. Στέφεται, λέω, γιατί αύριο έχω την εντύπωση ότι ψηφίζεται οριστικά και περιμένουμε να δούμε και το ΦΕΚ. Βέβαια, την πληροφόρηση την είχα από τριημέρο τουλάχιστον, από το γραφείο του Υπουργού, αλλά δεν θέλησα να προβώ σε καμία ανακοίνωση πριν βγει κάτι επίσημα. Που αυτό θεωρούσα ότι θα ήταν και το σωστό. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, Ανδρέας Παπανδρούδης, τονίζει ότι το νοσοκομείο δεν ήταν από τις πρώτες επιλογές γιατρών, όταν υπήρχαν αντίστοιχες θέσεις σε άλλα νοσοκομεία. Προς το παρόν γίνεται άγωνο Α κατηγορίας. Αυτό σημαίνει ότι είναι στην υψηλή κατηγορία κίνητρων, όπου παρέχονται κίνητρα για γιατρούς για να στελεχώσουν τις θέσεις του νοσοκομείου. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, στη στελέχωση. Γίνονται πολλές προκηρύξεις και βγαίνουν άγωνες. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο, δίνονται κίνητρα μισθολογικά, κίνητρα επιστημονικά, πάρα πολλά κίνητρα, ούτως ώστε κάποιος γιατρός να επιλέξει το Δημότυχο, για παράδειγμα, και όχι την Αλεξανδρούπολη. Και δεν λέω, αν θέλετε, όχι την Αλεξανδρούπολη, γιατί και εκεί έχουμε πολλά κενά και θέλουμε να στελεχωθεί. Αλλά σαφέστατα υπάρχουν μεγάλες διαφορές και αν είναι κάποιος να διαλέξει μεταξύ των δύο κίνητρων από άλλο, να μην λέμε ψέματα, θα διαλέξει την Αλεξανδρούπολη. Ή αν είναι να διαλέξει κάποιο κεντρικό νοσοκομείο, θα διαλέξει το κεντρικό. Η αλλαγή χαρακτήρα σε άγωνο τύπου Α έχει ως αποτέλεσμα τη μισθολογική ενίσχυση των γιατρών που διορίζονται. Είναι κάποια μισθολογικά κίνητρα, παίρνουν κάποια προσάσκηση στο βασικό μισθό, αλλά όχι αμέσως, αφού διανύσουν κάποιο χρόνο και αυτά κλιμακώνονται ανάλογα με την παραμονή τους. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει και φύγει σε κάποιους μήνες, ένα χρόνο, δεν θα τα πάρει αυτά. Καθώς παραμένει, αυξάνονται σταδιακά αυτά τα μισθολογικά που φτάνουν και μέχρι, νομίζω, το 50% του βασικού μισθού, εφόσον παραμείνει κάποιος κάποια χρόνια. Επίσης, προβλέπονται και κάποια δυνατότητα κάποιος να πάρει αυξημένη μοριοδότηση και να μετακινηθεί σε άλλο νοσοκομείο, αν διανύσει 10 χρόνια. Σε αυτή τη θέση. Σύμφωνα με τον κύριο Παπανδρούδη, θα υπάρξει έτοιμα η μισθολογική ενίσχυση να αφορά και παλαιότερους εργαζομένους. Εμείς όμως θα κινηθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση, να διευκρινιστεί και αυτό, γιατί θεωρούμε δίκαιο απόλυτα να ισχύσει για όλους τους εργαζομένους και όχι μόνο τους νεοπροσλαμβανόμενους. Με ό,τι ισχύει τους κανόνες, όπως ακριβώς ισχύει, δεν έχω μπροστά μου τις λεπτομέρειες του νόμου, όπως ακριβώς ισχύει για αυτούς που θα έρθουν τους καινούριους, δηλαδή να μην είναι μόνο κίνητρο δέλεαρ για κάποιον να έρθει και να στελεχώσει τις καινές θέσεις, να δοθεί και στους γιατρούς που ήδη προτίμησαν και επέλεξαν το νοσοκομείο του Δημοτήχου για να εργαστούν. Άρα αυτό είναι το σωστό. Ενδέχεται να ισχύει αυτονόητα, αλλά αυτόματα. Αλλά εμείς θα το διαρευνήσουμε και θα το διασφαλίσουμε όσο περνάει από το χέρι μας. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου μιλάει για δικαίωση ενός αιτήματος. Μπροστά μου, όταν ήρθε στα σύνορα ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είχε πάρει τον Υπουργό και είχε ζητήσει αυτό το αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου να γίνει αποδεκτό. Συνεχίσαμε τον αγώνα μας και ήρθε καιρός που τελεσφόρησε. Δεν το αφήσαμε, όπως δεν θα αφήσουμε κανένα αίτημα και στελέχωσης υγειονομικής της περιοχής μας και του ευρύτερα του Εύρου και όλα τα θέματα δημόσιας υγείας. Συνεργαζόμενοι με όλους όσους είναι διαθέσιμοι να συνδράμουν σε αυτήν την προσπάθεια και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν. Λέμε τον αγώνα που κάναμε εμείς. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι έβαλαν το λιθαράκι τους σε αυτόν τον αγώνα. Εμείς θα θέλαμε όλους να τους ευχαριστήσουμε. Όλοι υιοθέτησαν αυτό το αίτημα. Δεν θα λέμε ποιος το έκανε. Έγινε και πάμε για τα επόμενα. Παράταση δόθηκε από τη διοίκηση του ΑΕΔ στην ημερομηνία λήξης για 113.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Ειδικότερα η περίοδος κοινωνικού τουρισμού, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, θα επιμηκυνθεί αντίστοιχα με το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσουν τα έκτακτα μέτρα που πάρθηκαν για τον περιορισμό του κοροναϊού. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας και της στήριξης του εργατικού δυναμικού και των επιχειρήσεων, η διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε την παράταση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για διάστημα ίσο με τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, πριν από την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων, είχαν ενεργοποιηθεί 27.000 από τις συνολικά 140.000 επιταγές που θα έλεγαν τον Ιούλιο του 2020. Προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα των λοιπόν 113.000 δικαιούχων,
και ωφελουμένων να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους, η περίοδος κοινωνικού τουρισμού 2019-2020 θα επιμηκυνθεί αντίστοιχα για όσο διάστημα διαρκέσουν τα έκτακτα μέτρα που ξεκίνησαν τον Μάρτιο. Υπενθυμίζεται πως μέσω του προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων ανέργων και των οικογενειών αυτών, με επιταγή κοινωνικού τουρισμού περίοδου 2019-2020, διακοπές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τουριστικά καταλήμματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ με διάρκεια από 1 έως 10 διανυκτερεύσεις, όταν επιλεγούν για διακοπές τουριστικά καταλήμματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χιού και Κο. Από 1 έως 15 διανυκτερεύσεις, από 1 έως 5 διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλήμματα της υπόλοιπης Ελλάδας. Με συγκρατημένη αισιοδοξία ενημέρωσε σήμερα τους Έλληνες ο επικεφαλής λοιμοξιολόγος του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσόδρας, για τα τελευταία στοιχεία της πανδημίας. Ο κύριος Τσόδρας συνέστησε σε όλους τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση, να τηρούν πιστά τις οδηγίες και να μην χαλαρώσουν τα μέτρα προφύλαξης από τον θανατηφόρο ιό. Καλησπέρα σας. Ως σήμερα, περισσότερα από 1.444.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, με 83.103 θανάτους. Αλλά και μέχρι σήμερα περισσότερους από 309 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό ανέρωσαν και έγιναν καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πλέον περισσότερα από 400.000 κρούσματα και 12.857 νεκρούς. Στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί έως και τις 8 Απριλίου περισσότερες από 634.000 περιπτώσεις και 55.826 θάνατοι. Προηγμένες χώρες καταγράφουν χιλιάδες νεκρούς. Σήμερα ανακοινώνουμε 52 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 1.884, εκ των οποίων το 57% αφορά άνδρες. 509 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 708 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 84 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. Το 20% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 77% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 14 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Ζήτησα ενδεικτικά από την Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, την Αναστασία του Κοτανίδου, και μου έστειλε σημείωμα ότι από 39 διασωληνωμένους έχουν αποσωληνωθεί 17 και 4 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα και άλλοι 6 είναι πολύ καλά στην υγεία τους. Αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά νέα από μια μεγάλη μονάδα εντατικής θεραπείας στη χώρα μας και δείχνουν την ποιότητα της φροντίδας στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας. Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 83 θανάτους συνολικά στη χώρα. 23 αφορούν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 87% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Δεν μπορώ, ούτε θα μπορέσω να συνηθίσω, όπως και όλοι μας, τους θανάτους αυτής της πανδημίας. Είναι η τεράστια απώλεια των αγαπημένων μας, είναι η πληγή στην καρδιά μας. Συνολικά έχουν έως σήμερα ελεγχθεί 32.528 κλινικά δείγματα για την παρουσία του ιού. Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, στα πλαίσια της εγρήγορης για την προστασία της δημόσιας υγείας, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, μετέβη σήμερα στη νέα δομή υποδοχής αστέγων που δημιουργήθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για το νέο κορονοϊό, στο πλαίσιο της προστασίας ευάλωτων πληθυσμών και ομάδων. Η πλήρωση των κλινών της δομής γίνεται σταδιακά και εξετάστηκαν όλοι όσοι επισκέφτηκαν τη δομή. Σχετικά με την ευρεία χρήση μάσκας από το γενικό κοινό, στην κοινότητα δηλαδή, τοποθετήθηκε πριν 2 μέρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και σήμερα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως χρήση μασκών από το γενικό κοινό δεν υποστηρίζεται από τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα και φέρει αβεβαιότητες και σημαντικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι οι ακόλουθοι: να μολυνθείς χωρίς να θέλεις με το άγγιγμα και την επαναχρησιμοποίηση της μάσκας στο πρόσωπό σου. Δυσκολία στην αναπνοή από τη χρήση μάσκας, ψευδής αίσθηση ασφάλειας, η οποία θα οδηγήσει σε λάθος συμπεριφορές σχετικά με την τήρηση πιο σημαντικών μέτρων, όπως της διατήρησης φυσικής απόστασης και της υγιεινής των χεριών, που είναι τα πιο σημαντικά μέτρα αυτή την εποχή,
και εκτροπή των πόρων από άλλα αποτελεσματικότερα μέτρα δημόσιας υγείας όπως η υγιεινή των χεριών. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός επανατοποθετήθηκε ως τα πιο σημαντικά μέτρα αυτή τη στιγμή για όλα τα άτομα είναι αυτά που ξέρουμε πολύ καλά, που έχουμε επαναλάβει χιλιάδες φορές. Να αποφεύγουμε συνωστισμό και κλειστούς χώρους, να διατηρούμε φυσική απόσταση τουλάχιστον ένα μέτρο από άλλα άτομα, ιδίως από άτομα με αναπνευστικά συμπτώματα, όπως βήχα και φτάρνισμα, να εκτελούμε συχνά την υγιεινή των χεριών χρησιμοποιώντας αντισηπτικό ή σαπούνι και νερό, ιδιαίτερα όταν η χέρια μας είναι ορατά βρώμικα, να καλύπτουμε τη μύτη και το στόμα μας με ένα λυγισμένο αγκώνα ή χαρτομάντιλο όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε, το οποίο θα πρέπει να το πετάμε αμέσως μετά τη χρήση και να πλένουμε τα χέρια μας, και να αποφεύγουμε όσο μπορούμε περισσότερο να αγγίζουμε την περιοχή του προσώπου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν ήταν απόλυτος στο μήνυμά του και άφησε το ενδεχόμενο να αποφασιστεί η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου ανάλογα με την πορεία της επιδημίας σε μια χώρα και σε συγκεκριμένους χώρους και ειδικούς πληθυσμούς, όπως άνθρωποι αυξημένου κινδύνου, αλλά με σαφείς οδηγίες ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι που σας είπα παραπάνω. Παρόμοια θέση πήρε το Ευρωπαϊκό CDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων, αναφέροντας περισσότερα επιχειρήματα κατά παρά υπέρ της χρήσης της μάσκας από το γενικό κοινό. Άφησε όμως το ενδεχόμενο χρήσης της ανοιχτό, ώστε να δώσει, όπως λέει στην αναφορά του, λιγότερες ευκαιρίες στον ιό να μεταδοθεί από ασυμπτωματικούς ανθρώπους ή ανθρώπους λίγο πριν παρουσιάσουν συμπτώματα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ψηλός συγχρονισμός, δηλαδή κλειστοί χώροι, και όταν υπάρχει σημαντική μετάδοση στην κοινότητα, όπως αυτή τη στιγμή σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Έκρινα πως το θέμα είναι σημαντικό και αύριο θα σας αναφέρω την τελική τοποθέτηση μετά την έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής μας αμέσως μετά. Θα επανέλθω για λίγο στο θέμα των τεστ. Μια στρατηγική τεστ, όπως έχω πει, πρέπει να έχει κριτήρια επιλογής αλλά και αντίστοιχη ικανότητα του συστήματος. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, για την επιβεβαίωση της νόσου, με τα κριτήρια που έχουμε βάλει σαν επιστημονική ομάδα και στην Ελλάδα, χρησιμοποιούνται τα εργαστηριακά τεστ, ο μοριακός έλεγχος και φυσικά και σε καταστάσεις που απειλείται η δημόσια υγεία, όπως το πλοίο ή ο καταβισμός προσφύγων που σας έχω αναφέρει πρόσφατα. Τα ίδια κριτήρια με εμάς έχουν υιοθετήσει και διεθνείς οργανισμοί. Πολλοί επικαλούνται κάποιες χώρες για τα πολλά τους τεστ, αλλά αυτά αφορούν νεαρούς και διαστρεβλώνουν την πραγματική εικόνα της νόσου. Επίσης, όταν είσαι στην περίοδο επόάσης, όλα τα τεστ ήταν αρνητικά. Και για να γίνει ακόμα πιο περίπλοκη η εικόνα, όπως σας έχω πει, κάποιοι μολύνονται και καταπολεμούν τον ιό χωρίς καν να αισθανθούν άρρωστοι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να αναγνωρίσουμε όλα αυτά τα άτομα χωρίς να ελέγχουμε μαζικά όλους, δηλαδή 10 εκατομμύρια 700.000 Έλληνες κάθε μέρα. Πρώτον, αδύνατον και δεύτερον, λάθος πατάλη των πόρων. Ο μαζικός έλεγχος μου θυμίζει το πείραμα της Ισλανδίας, μια χώρα με ένα πολύ μικρό πληθυσμό. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με τα τεστ και τις διαφορετικές τους κατηγορίες. Μοριακά για τη διάγνωση που χρησιμοποιούμε τώρα, αντισώματα για το αν πέρασε την νόσο. Ετοιμαζόμαστε να τα χρησιμοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον ως Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και Υπουργείο Υγείας με ειδικό επιδημιολογικό σκοπό, με επιδημιολογικά κριτήρια, ώστε να αποκτούμε όσο τη δυνατόν καλύτερη εικόνα για την πορεία του ιού στη χώρα, για την ακόμα πληρέστερη επιδημιολογική επιτήρηση. Θέλουμε τα στοιχεία αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να προχωρήσουμε με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο στην επόμενη φάση, να μας χρησιμεύσουν τα δεδομένα αυτά για την επόμενη χρονική περίοδο αυτής της πανδημίας. Θα φτάσουμε γρήγορα σε ένα επίπεδο που θα χρησιμοποιείται συνδυασμός του μοριακού διαγνωστικού, αλλά και του τεστ αντισωμάτων, του αξιόπιστου τεστ αντισωμάτων, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Προσοχή, δεν θα γίνεται σε ατομικό επίπεδο, αλλά με άλλο στόχο. Θα μου επιτρέψετε εδώ να επαναλάβω κάτι που σας έχω ξαναπεί, αλλά που γράφτηκε και υπόθηκε πρόσφατα από διάσημο Έλληνα καθηγητή του εξωτερικού με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Παραμένουμε στη φάση του μετριασμού με την εφαρμογή των μέτρων της φυσικής απόστασης και της κοινωνικής απομάκρυνσης. Σε αυτή τη φάση, η φυσική απόσταση είναι πιο αποτελεσματική από τα τεστ, τα οποία χρησιμοποιούνται και θα χρησιμοποιούνται με άλλους στόχους. Η θνησιμότητα από όλες τις αιτίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως καταγράφεται με τα σημερινά δεδομένα, έχει δείξει σημαντικά υψηλά επίπεδα σε πολλές χώρες, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως στις ηλικιακές ομάδες των 65 ετών και άνω. Στην πατρίδα μας εξακολουθεί να παραμένει στα πλαίσια της αναμενόμενης για αυτή την περίοδο του έτους. Αυτή είναι η δικιά σας και η δικιά μας και όλων μας η νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.
Σας ευχαριστώ. Μήνυμα αντίδρασης στα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter και με αφορμή τα μέτρα παραμονής στο σπίτι για την αντιμετώπιση του κοροναϊού. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε όσους υφίστανται βία μέσα στην οικογένεια να αντιδράσουν και να προσφύγουν σε βοήθεια, καλώντας τη σχετική τηλεφωνική γραμμή SOS 15900. Με μήνυμα αντίδρασης στα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και με αφορμή τα απογορευτικά μέτρα, καθώς οι οικογένειες μένουν πλέον πολλές ώρες μαζί, καλούνται όσοι υφίστανται βία να ζητήσουν βοήθεια. Ειδικότερα, στη διάθεσή τους είναι η γραμμή SOS 15900 ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης το 100. Εάν κάποιος δεν μπορεί να μιλήσει και υφίσταται ενδοοικογενειακή βία, μπορεί να ζητήσει βοήθεια με mail στο SOS 15900@isorta.gr. Μένουμε σπίτι θα πρέπει να σημαίνει πως μένουμε ασφαλείς και προστατευμένες. Για πολλές γυναίκες όμως σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εάν υφίστασε βία στο σπίτι, δεν είσαι μόνη. Είμαστε εδώ για σένα. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει υπομένουμε τη βία. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει μένουμε σιωπηλές. Τηλεφώνησε στη γραμμή SOS 15900. Οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργή της γραμμής θα είναι εκεί για να σε ακούσουν και να σε συμβουλεύσουν. Δεν μπορείς να μιλήσεις? Στείλε mail στο sos15900@isotita.gr ή σε οποιοδήποτε από τα συμβουλευτικά κέντρα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείς να καλέσεις το 100 ή να πας στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Εάν γνωρίζεις κάποια γυναίκα η οποία κακοποιείται, στήριξέ την, ενημέρωσέ την έτσι ώστε να ζητήσει βοήθεια. Μένουμε ασφαλείς. Μένουμε μακριά από κάθε βία. Κατατέθηκε η τροπολογία για την επέκταση της μείωσης 40% του ενοικίου για το μήνα Απρίλιο και στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία όπως και στους εργαζόμενους σε αυτές. Συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει την επέκταση της ρύθμισης της έκπτωσης κατά 40% του μισθώματος για τον Απρίλιο και στις περιπτώσεις επαγγελματικών μισθώσεων προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού. Η ρύθμιση, όπως προβλέπεται στην τροπολογία, περιλαμβάνει και την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί ένα αντιμισθώματο η χρήση πράγματος κινητού ή ακινήτου ή και των δύο μαζί που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τις περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης κύριας κατοικίας των εργαζομένων, των ως άνω επιχειρήσεων για τους οποίους λόγω των έκτακτων και ειδικών μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας.